πώς ήρθατε εδώ στο Μιαμό. Αυτές τις δύσκολες μέρες και στιγμές, μια ακόμη φορά, εδώ για το κέντρο των Αθηνών, σε αυτούς τους δρόμους, την οδό Σαββίου, την οδό Πανεπιστημίου, όπου έρχεται ένα πολύ μεγάλο μέρος, κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, αλλά κυρίως το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του πολιτισμού. Η οποία ξεκίνησε, θα ξέρει ο κ. Παπακώστας πολύ καλύτερα, τα φιλολογικά καφενεία που υπήρχαν με την όλη την περιοχή, από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους. Και μετά πήγε στα θέατρα, στα εμπορικά καταστήματα, γιατί και αυτά γράφουν πολιτισμό σε αυτούς τους δρόμους. Και δυστυχώς κάποιοι θέλουν να σβήσουν τις μνήμες, να σβήσουν την ιστορία, γι' αυτό απέναντι ακόμη καπνίζουν τα ερείπια, έχει καλή ιστορία, αλλά εμείς αισιοδοξούμε και πιστεύουμε και προσπαθούμε ότι θα συνεχίσει να γράφει την ιστορία του πολιτισμού σε αυτόν τον τόπο, θα συνεχίσει να υπάρχει δημιουργία και αποδεικνύεται αυτό από το περιοδικό που κρατάω στα χέρια μου, που έχει γράψει, έχει διαγράψει μια πολύ μεγάλη πορεία στα πραγματικά μας πράγματα και είναι πολύ ωραίο που το συνεχίζει η νεότερη γενιά, τα νέα πρόσωπα που έχουν αναλάβει τη διεύθυνσή του, πάντα με επιστασία των νεοτέρων. Αποφασίσαμε εδώ και καιρό με τον Δημήτρη τον Αγγελή, όποτε μπορούμε να βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο και να κάνουμε κάποιες συζητήσεις οι οποίες ενεγόμαστε είναι σπορά για το μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή μαζί μας. Κάποιοι έχουν ταξιδέψει από μακριά για να βρεθούν εδώ. Ιδιαίτερα σας ευχαριστώ τον κύριο Μαχακίδη. Ευχαριστώ τον κύριο Ευάνθη Χατζηβασιλείου, τον κύριο Θεοδωρό Ζιάκα, τον κύριο Γιώργο Κοντελιώκη, ο οποίος αρκετές φορές του θέλω και να μας συγχάρει στον λόγο του εδώ, σε αυτό το χώρο. Ο Κώστας Χατζηδονίου θα είναι αυτός ο οποίος θα συντονίσει τη συζήτηση και θα μας γνωρίσει λίγο καλύτερα τα πρόσωπα που κάθουν δίπλα του. Ο Κώστας δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο από το ότι είναι περήφανη όλη η γενιά μας γι' αυτόν και αποδείχθηκε ότι στην εσπερία μερικές φορές τα πράγματα λειτουργούν πολύ καλύτερα από ό,τι εδώ σε εμάς και φέτος ξέφυγε ή διέλαφε κάποιων καταστάσεων και για πρώτη φορά αυτός ο θεσμός του Ευρωπαϊκού Βραβείου, θεσμός που έγινε για πρώτη φορά, κατακτήθηκε, και εδώ κατακτήθηκε γιατί έτσι είναι, από τον Κώστα Χατζηδονίου, το Ευρωπαϊκό Βραβείο για τη Γνώση. Για το Αγκριτζέντο. Θα καλέσω τώρα τον Δημήτρη τον Αγγελή, ο οποίος προείσταται αυτή τη ωραία προσπάθεια. Δημήτρη, έτσι είναι κάπως τα πράγματα, γιατί κάπου πρέπει να είναι ένας μπροστάρης. Σε όλα τα πράγματα. Σε αυτό νομίζω συμφωνούν όλοι. Και ο κ. Κοντογιώργης, και ο κ. Γιάκας, και ο κ. Μαχακίδης και ο Βάνκας. Έτσι. Να μας πεις δύο λόγια και μετά να περάσουμε στη συζήτηση. Καλησπέρα, δύο λόγια μόνο θα πω. Να σας καλωσορίσω εκ μέρους της νέας ευθύνης στην απόψινή μας εκδήλωση με θέμα έθνος και ιστορία, που ήταν και το αφιέρωμα του 8ου τεύχους του περιοδικού.
Ευχαριστώ τον Ιαννό, τους ομιλητές που βρίσκονται σήμερα εδώ, τον κύριο Πεσογραφέα, κύριο Θεόδωρο Ζιάκα, τον καθηγητή του Παντίου, κύριο Γιώργο Κοντεγόγη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Γρανάδας και διευθυντή του Κέντρου Βυζαντινών Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών εκεί, τον αναπληρωτή καθηγητή κύριο Βάνθη Χατζηβασιλείου και τον Κώστα Χατζηαντωνίου της στρατικής μας επιτροπής που θα κάνει και το συντονισμό. Και βέβαια, τον είπα. Και βέβαια, ευχαριστώ όλους εσάς που σε μια δύσκολη μέρα προτιμήσατε να έρθετε σήμερα εδώ, δίνοντας προτεραιότητα σε ένα θέμα που αφορά το μέλλον όλων μας. Και το παρόν και το μέλλον μας. Η χρονική συγκυρία και με τα τελευταία νέα που ακούμε, ο τόπος που γίνεται σήμερα η εκδήλωση, ενώ την οδό σταδίου που είναι ανοιχτές ακόμα οι πληγές της ιστορικής μνήμης που άνοιξαν οι βανδαλισμοί της 12ης Φεβρουαρίου, Κυριακή του Ασώτου δηλαδή, κάνουν ίσως επιτακτικότερη και ίσως είναι ένα τόνο δραματικό στην απόψινή βραδιά. Νομίζω η συζήτηση θα είναι ενδιαφέρουσα. Το λόγο έχει ο κύριος Χατζηαντωνίου που συντονίζει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω και εγώ στην απόψινή εκδήλωση. Είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή να συντονίζω αυτή τη συζήτηση, στην οποία λαμβάνουν μέρος 4 από τους πιο ξεχωριστούς διανοούμενους και επιστήμονες που έχει σήμερα η πατρίδα μας. Πολύ σύντομα, δύο λόγια μόνο από μένα, ότι στις συνθήκες γενικευμένης κρίσης που ζούμε τα τελευταία χρόνια, η συζήτηση σημερινή έχει μια ιδιαίτερη επικαιρότητα. Δεν αφορά, όπως θα νόμιζε κανείς, μια θεωρητική ενασχόληση ή μια διανοητική άσκηση για το τι είναι έθνος και ιστορία, αλλά είναι ένα ζήτημα που φρονούμε ότι έχει άμεση σχέση με αυτά που βιώνουμε και άμεση σχέση με τις πιθανές λύσεις που θα έπρεπε να προδιαγραφούν. Το έθνος δεν είναι ένα διανοητικό κατασκεύασμα, δεν είναι μια φαντασιακή κατασκευή, είναι πριν απ' όλα μια εμπειρία, μια κοινότητα συνείδησης που αφορά το παρόν, μια συνείδηση βούλησης που αφορά το μέλλον, και αυτή την εμπειρία καλούμαστε να αναλάβουμε κάθε γενιά, γιατί το έθνος δεν είναι απλώς μια κληρονομιά, αλλά κυρίως είναι η ανάληψη, έτσι νομίζω τουλάχιστον, ενός πεπρωμένου. Αυτά τα πολύ λίγα για εισαγωγικά. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία, θα είναι μερικές, οι συγκριτές θα κάνουν από μία ολιγόλεπτη πρώτη εισήγηση και μετά θα προκύψουν οι ερωτήσεις τόσο από το πάνελ ή στη συνέχεια, αν θέλει και κάποιος από εσάς, με χαρά θα τον ακούσουμε. Θα ξεκινήσει τη συζήτηση ο κύριος Ζιάκας, ο οποίος είναι γνωστός διανοούμενος, έχει ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν την εθνογένεση, την ελληνική, αλλά και την νεότερη ελληνική φιλοσοφία, συνδέοντας τα ζητήματα του έθνους και της παράδοσης με όλη την νεοελληνική διανοητική πορεία. Και η πρώτη του εισήγηση, νομίζω που θα μπορούσε έτσι να σηματοδοτήσει το ξεκίνημα αυτής της βραδιάς, θα ήταν να δούμε πώς διαμορφώνεται σε συνθήκες νεωτερικότητας η ελληνική εθνογένεση και πόσο αυτό σήμερα ίσως έχει φτάσει σε οριακό σημείο, έτσι ώστε να δικαιολογούνται κάποιες νέες συζητήσεις. Δίνω το λόγο στον κύριο Ζιάκη. Κώστα, ευχαριστώ για τα καλά εισαγωγικά λόγια σου και την ευθύνη, την νέα ευθύνη στα πλαίσια της γενικής ανθρωπινότητας. Επίσης ευχαριστώ και χαίρομαι γιατί βλέπω ότι και νεότεροι άνθρωποι πάνε να επαναλάβουν την σε προσωπικό επίπεδο, από ό,τι φαίνεται, την περιπέτεια που ορισμένοι από εμάς τους παλιότερους είχαμε ξεκινήσει και κάποια στιγμή είπαμε, εντάξει, δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε εμείς τίποτα, ας κάνουμε νεότερο. Λοιπόν, τι είναι το έθνος, γιατί μας απασχολεί. Από την
όλοι ένας πολύ σίγουροι με το θέμα αυτό, έχουμε καταλάβει πριν από όλα ότι δεν υπάρχει μία και μόνο νοηματοδότηση του έθνους. Καταρχήν, μου πήρε αρκετό χρόνο να καταλάβω ότι το έθνος είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει ανεξάρτητα από τη δική μου συνείδηση ή από τη συνείδηση των όποιων συνομιλητών, προσώπων γύρω μου ή συγγραφέων ή πολιτικών ή φιλοσόφων ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια πραγματικότητα. Μάλιστα, από τις πιο δύσκολο να κατανοηθούν πραγματικότητες. Ξεκινούμε λοιπόν πρώτα από την ύπαρξη, από την υπαρκτότητα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Στο ερώτημα αυτό ήδη διχάζονται αμέσως τα στρατόπεδα. Υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι δεν υπάρχει. Πού είναι, το πιάνετε πουθενά, το βρίσκεται στον δρόμο. Και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι λένε ότι υπάρχει και το θέμα είναι να δούμε, να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Και αρχίζει η μεγάλη περιπέτεια των ενοιολογήσεων, των εννοηματώσεων, δηλαδή του νοήματος που δίνουμε σε αυτή την πραγματικότητα. Κατασκευάζουμε διάφορες υποθέσεις, σχήματα, μοντέλα στο κεφάλι μας και παίρνουμε την πραγματικότητα και κοιτάμε μετά να δούμε εάν ταιριάζει. Εάν ταιριάζει, αισθανόμαστε ικανοποιημένοι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, ουσιαστικά σας διηγούμε, σας αφηγούμε τον τρόπο που ξεκίνησα ο ίδιος, εγώ προσωπικά, στην ενασχόληση με αυτό το θεμελιώδες θέμα. Κατάλαβα, λοιπόν, ότι πρέπει πρώτα, εάν θέλω να σχηματίσω άποψη, πρέπει πρώτα να δω ποιες είναι οι βασικές απόψεις. Και συνάντησα πρώτα τη γαλλική λεγόμενη άποψη, τη γερμανική. Σκέφτηκα μετά, καλά, μόνο η γερμανική, τελειώνει εκεί το θέμα. Διαπίστωσα ότι υπάρχει και η αγγλοσαξονική. Από εδώ παραπέρα είδα ότι υπάρχει και η ρωσική των σλαβοφίλων. Αυτές διαφέραν μεταξύ τους. Άρχισα να κοιτάω προς τα πίσω. Οι Έλληνες είχαν μια τελείως διαφορετική κατανόηση του θέματος. Οι Λατίνοι επίσης. Λέω, δεν χρειάζεται να πάω παρακάτω, φτάνει μέχρι εδώ. Οι διαφορετικές εννοηματώσεις της εθνικής πραγματικότητας σε βοηθούν στο να δεις μήπως τελικά είναι αντιθετικές μεν συμπληρωματικές δε. Μήπως απλώς εκδηλώνουν μια προτίμηση σε μια ορισμένη πλευρά η κάθε μια τους, ενώ η πραγματικότητα αυτή το έθνος συνολικά τις περιλαμβάνει μεν, τους διαφεύγει δε επί της ουσίας. Αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη διαπίστωση. Η δεύτερη διαπίστωση ήταν ότι από το όλο ψάξιμο προκύπτει ότι το έθνος είναι υποκείμενο. Είναι συλλογικό υποκείμενο και μάλιστα είναι το υποκείμενο του πολιτισμού. Είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τον πολιτισμό. Με αυτή την έννοια βλέπει κανείς ότι η ανθρωπότητα, έτσι, εν γέννη, είναι μια οικουμένη η οποία υφίσταται όχι ανεξάρτητα από μόνη της αφηρημένα ως οικουμένη, αλλά μέσω των εθνικών της υποστάσεων, οι οποίες εθνικές υποστάσεις ορίζονται ως πολιτισμικά υποκείμενα, δηλαδή ως υποκείμενα συλλογικά στην ιστορία, τα οποία έχουν δημιουργική παρουσία. Και επειδή ακριβώς έχουν δημιουργική παρουσία και επιπλέον έχουν και αυτοσυνείδηση, αυτονοηματοδοτούνται με τον τρόπο που αυτά θέλουν. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι υποκείμενο. Δηλαδή, το έθνος είναι συλλογικό υποκείμενο και μάλιστα μιας ειδικής μορφής. Δεν είναι ένα συλλογικό υποκείμενο επειδή είναι γλωσσικό συλλογικό υποκείμενο, δεν είναι επειδή είναι θρησκευτικό συλλογικό υποκείμενο. Υπάρχουν ενότητες γλωσσικές, ενότητες θρησκευτικές, ενότητες πολιτικές, δεκάδες ίσως και
γενικώς μη αριθμίσιμες, από όσο τουλάχιστον ξέρουμε. Και κάθε νέα εμφάνιση έθνους στο προσκήνιο μας φέρνει και πλευρές τις οποίες δεν τις είχαμε δει προηγουμένως. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν ότι είναι συλλογικό υποκείμενο. Το βασικό λοιπόν ερώτημα τώρα είναι να δει κανείς τι είδους συλλογικό υποκείμενο αυτό, σε τι, τι το διαφορετικό έχει από τα άλλα συλλογικά υποκείμενα. Εδώ δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε εμείς τον τρόπο. Οι αρχαίοι, οι οποίοι είχαν την τύχη, το προνόμιο να βαδίσουν όλους τους δυνατούς δρόμους της συλλογικής θέσμησης, είχαν μια εμπειρία την οποία επεξεργάστηκαν σε μια γνώση φιλοσοφική κτλ. Η οποία και σε αυτό το θέμα μας δίνει την απάντηση. Ή με πάση περιπτώσει το κλειδί της απάντησης. Λέει ο Αριστοτέλης, μου αρέσει να το επαναφέρω σαν το κεντρικό σε αυτή τη συζήτηση, αφετηριακό ερώτημα, πρόβλημα, το κλειδί του θέματος. Λέει ότι η οικογένεια και η κοινότητα είναι αναγκαία για το ζήν. Η πόλης όμως είναι αναγκαία για το έφεση. Τι μας λέει στην πραγματικότητα, ότι η πόλης, η πατρίδα, έτσι, για αυτόν πόλης είναι πατρίδα, όπως για όλους τους αρχαίους. Η πατρίδα λοιπόν είναι εκείνη η μορφή κοινότητας η οποία εξυπηρετεί όχι μόνο το ζήν αλλά και το έφεση. Δηλαδή εναρμονίζει μέσα τους αυτά τα δύο. Μπορούμε λοιπόν να την θεωρήσουμε εξ αυτού του λόγου πληρωματική, περιεκτική, πλήρη. Αλλά βέβαια αυτό είναι καθοριστικό στοιχείο, αλλά πρέπει εδώ να υποσημείνουμε ότι η αντίθεση ζήν και εφ-ζήν, που νοηματοδοτείται το εφ-ζήν από πρότυπα για το τι είναι καλό, πώς είναι καλό να ζει κανείς, λοιπόν αυτή η αντίθεση δεν μπορεί να λυθεί ποτέ. Ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος από τη μετατροπή, την όποια μετατροπή του εφ-ζήν σε ζήν. Και αυτή η αντίθεση είναι η κριτήρια δύναμη αυτού του συλλογικού υποκειμένου, το οποίο λέγεται πόλης και είναι ο φορέας της περιεκτικής κοινότητας, ο φορέας του πληρωματικού κοινωνίου. Το έθνος λοιπόν είναι η πατρίδα, το έθνος είναι ένα σύστημα πατρίδος. Είναι ένα σύστημα που εξασφαλίζει ότι η ιστορική κοινότητα μεταβάλλεται σε περιεκτική, πληρωματική κοινότητα. Και βέβαια, επειδή ο τρόπος που νοηματοδοτείται το εφ-ζήν και τα πρότυπα που το μορφοποιούν είναι διαφορετικός πάντοτε, αντιστοιχεί στην απόλυτη αιτερότητα της ανθρώπινης φύσης, έτσι δεν είναι, ενσαρκώνεται με έτερο τρόπο. Εξού και η εθνική αιτερότητα, η οποία εμφανίζεται κατά το ανάπτυγμα του φαινομένου αυτού που αποκαλούμε σήμερα έθνος και που στη βάση του δεν είναι παρά το φαινόμενο που λέμε πατρίδα ή περιεκτική κοινότητα, για να του δώσουμε ένα πιο επιστημονικό ορισμό. Λοιπόν, αυτά είναι τα γενικά θεωρητικά. Οι Έλληνες με την δική τους κοινότητα έχουν ακολουθήσει μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Τέτοια που η δική τους κοινότητα διαμόρφωσε την οικουμένη της και έφτασε ως το τέλος. Ο κ. Φωτογιώργης έχει εδώ αναστεί αρκετά. Ήδη όμως εγώ μάλλον ξέφυγα από το πλαίσιο του θέματος και θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής. Τα έθνη πολλές φορές καταστρέφονται. Πολλές φορές αναγεννώνται από την καταστροφή. Από τη στιγμή που υπάρχει ανθρώπινη κοινότητα ανοιγμένη σε υποκείμενο ιστορικό, είναι πολύ δύσκολο ένα έθνος να εξαφανιστεί. Το πολύ πολύ να αλλάξει ταυτότητα. Δηλαδή, όχι να αλλάξει, να μεταλλάξει την ταυτότητά του
Και παραδείγματος χάρη τώρα που βρισκόμαστε εδώ, το λέω έτσι πολύ τηλεγραφικά, από την νεωτερική ταυτότητα του ελληνικού έθνου, μπήκαμε σε μια κατάσταση, σε έναν στρόβιλο γενικό ιστορικό, μέσα από το οποίο θα αναλυθεί μια μετά-νεωτερική ταυτότητα, εξαρτάται το είδος του πολιτισμού, το οποίο θα επικρατήσει μετά την έξοδο από αυτή τη μεγάλη κρίση του συστήματος. Πιστεύω ότι στα βιχανικά θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζιάκα, νομίζω ήταν μια πολύ διαφωτιστική εισαγωγή για το εθνικό φαινόμενο, για την εθνική εμπειρία και η αναφορά του στις κοινότητες κάνει πολύ ενδιαφέρουσα, ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, τη συνέχεια. Ο κ. Κοντογιώργης έχει γράψει ένα κλασικό πια έργο για τις ελληνικές κοινότητες, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τη σύνδεση αυτού του διαχρονικού ελληνικού φαινομένου με το σύγχρονο φαινόμενο του έθνους. Καλησπέρα και από μένα. Αυτό που ιστορικά έδειξε μεγάλη αντίσταση στην πορεία της ανθρωπότητας είναι η ταυτότητα. Η ατομική ή η συλλογική ταυτότητα. Ο ιστορικός Σβορώνος είχε μιλήσει για τον αντιστασιακό χαρακτήρα των Ελλήνων, της ελληνικής του ελληνισμού. Είχα προσπαθήσει πολλές φορές να ψάξω να δω γιατί, τι είναι αυτός ο αντιστασιακός χαρακτήρας, τι εννοούσε, γιατί δεν το προσδιορίσει ποτέ. Και ουσιαστικά αυτό που συνάγω από αυτή τη διατύπωση που είναι πολύ, πολύ σημαντική και όχι μόνο αληθινή, είναι ότι αυτός ο χαρακτήρας, ο αντιστασιακός χαρακτήρας, έχει να κάνει με έναν λαό, μια ιστορική πραγματικότητα, όπως ο ελληνισμός, ο οποίος ανθίσταται στην λαϊλατική λέλαπα των βαρβαρικών κοινωνιών που έπεφταν κατά μάζες επάνω του. Από την αναβράζουσα φεουδαλική περίμετρο που όλοι, όπως ξέρουμε, οι πληθυσμοί ερχόντουσαν προς αυτό τον πολιτισμένο χώρο. Τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την αντίσταση του ελληνικού κόσμου? Αυτό είναι μία, αν θέλετε, αυτή καθ' αυτή ομολογία ενός γεγονότος. Ότι αυτός ο κόσμος είχε μία συλλογική ταυτότητα η οποία τον κινητοποιούσε. Αλλά εδώ ακριβώς μπαίνει και το ερώτημα. Γιατί αυτός ο κόσμος είχε ταυτότητα και δεν είχε κάποιος άλλος? Και ποιο είναι το στοιχείο αυτής της ταυτότητας? Κυρίες και κύριοι, αν ο όρος έθνος που χρησιμοποιείται σήμερα αποδίδει ουσιαστικά αυτό που είναι η συλλογική μας ταυτότητα, σημαίνει ότι η ταυτότητα περιέχει ένα στοιχείο αδιαμφισβήτητο, την ελευθερία. Δεν μπορεί να υπάρξει, δεν έχουμε συλλογικές ούτε ατομικές ταυτότητες στη φεουδαρχία. Η ταυτότητα του δουλοπάρικου είναι η ταυτότητα του φεουδάρχη, το ανήκει στο φεουδάρχη. Για να υπάρξει λοιπόν συλλογική ταυτότητα πρέπει πρώτα να υπάρξει ατομική, άρα αυτοσυνειδησία του τι είναι έναντι του άλλου και σε ποιον χώρο κοινό πολιτισμικό ανήκω. Αυτό λοιπόν, αν θέλουμε να αναζητήσουμε στον χρόνο την συλλογική ταυτότητα, όπως και να λέγεται, πρέπει να αναζητήσουμε τις κοινωνίες εν ελευθερία. Και στον ιστορικό χρόνο υπάρχουν μόνο αυτές που ανήκουν στο ελληνικό κοσμοσύστημα, στο ελληνικό κόσμο, αλλά που είναι κυρίως ο ελληνικός και όποιος προσκυρώθηκε σε αυτό, όπως οι Ρωμαίοι παραδείγματος χάρη. Όχι απαραίτητα όλοι, αλλά όποιοι προσκυρώθηκαν με όρους ελευθερίας. Αυτό δείχνει και γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη συζήτηση στις μέρες μας, όπως και το μεγάλο λάθος των κρατικών διανοουμένων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η εθνική ταυτότητα, το έθνος, είναι δημιούργημα του κράτους. Κατασκευή δεν είναι το έθνος του κράτους,
είναι η ιδέα ότι το έθνος ανήκει στο κράτος. Άρα μας απειλούν, εάν εκλείψει αυτό το σύστημα του κράτους που θέλουν να υπερασπιστούν, θα πάψουμε να έχουμε την εθνική συλλογική μας ταυτότητα. Το διακύβευμα αυτό δεν τέθηκε το 19ο αιώνα για τους Δυτικοευρωπαίους, διότι εκείνη την εποχή ο σκοπός ήταν να συγκροτήσουν την ατομικότητά τους, ατομική ελευθερία στο πλαίσιο της εθνικής συλλογικότητας και να επιβεβαιώσουν την εθνική τους συλλογικότητα, άρα το κράτος έθνος. Αυτές οι δύο διαστάσεις της ελευθερίας ήταν αυτές που κινητοποίησαν την έννοια του έθνους. Η έννοια του έθνους, επομένως, αφού συνδέεται με την ελευθερία, είναι κατεξοχήν προοδευτική έννοια. Μην συνδέσουμε την έννοια του έθνους με τον εθνικισμό. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που συμπίπτει με μια ορισμένη εποχή, που αυτή η εποχή είναι η εποχή της διαμόρφωσης του εδάφους των εθνών. Σήμερα τελειώσανε οι πολιτικοί εθνικισμοί. Έχουμε μια μετάλλαξη σε οικονομικούς εθνικισμούς. Και σε αυτό το περιβάλλον έχουμε καινούργια φαινόμενα. Δεν είναι τυχαίο ότι στον λόγο της αμερικανικής πολιτικής ηγεσίας στις 10 λέξεις οι 8 είναι για το αμερικανικό έθνος. Αλλά όταν πρόκειται να διαχειριστούν τα του έθνους άλλων χωρών, προσπαθούν να αποδομήσουν αυτή την αίσθηση της συλλογικότητας. Διότι υπάρχει ένα διακύβευμα σήμερα που καλεί στη συλλογικότητα. Η ανατροπή της σχέσης κοινωνίας, κράτους και αγοράς. Η αγορά έχει αποκτήσει την καθολική, όχι μόνο κυριαρχία στο οικονομικό, αλλά και στο πολιτικό πεδίο. Επομένως, αυτή η ανατροπή και η περιέλευση της κοινωνίας σε κατάσταση πολιτικής αδυναμίας, το ζούμε ήδη στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, έχει μόνο μία διέξοδο. Την προσκύρωση στην έννοια της εθνικής συλλογικότητας και άλλων ελευθεριών που έχουν να κάνουν με την εσωτερική σχέση κοινωνίας και πολιτικής, δηλαδή με το ποιος έχει την ευθύνη του έθνους. Αυτός είναι ο φόβος όσων πολεμούν σήμερα την έννοια του έθνους. Μήπως η κοινωνική συλλογικότητα, η συνείδηση της κοινωνίας που είναι το έθνος, διεκδικήσει να έχει αυτή την ευθύνη των πολιτικών πραγμάτων για να διαχειριστεί αυτή τα της συλλογικότητάς της. Αυτό το μεγάλο διακύβευμα μπαίνει πια στο επίπεδο του συλλογισμού μας για το έθνος. Δεν αρκεί, όπως στην εποχή του διαφωτισμού, να μιλάμε για ατομική και εθνική ελευθερία. Πρέπει να τεθεί το ζήτημα της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας, δηλαδή της εσωτερικής ανασύνταξης της πολιτείας ώστε και της οικονομίας, ώστε η κοινωνία να είναι συντελεστής και όχι υποκείμενη. Και να κλείσω με τη μεγάλη καταλυτική σημασία για να κατανοήσουμε το έθνος, διαφοράς μεταξύ αυτού που είναι το ελληνικό με αυτό που είναι το υπόλοιπο, για τον υπόλοιπο κόσμο, το έθνος. Στην Δυτική Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, τα έθνη γεννήθηκαν όντως στην νεότερη εποχή. Όχι από τα κράτη, αλλά μέσα στην απόλυτη δεσποτεία και τότε πήραν στα χέρια τους οι δυνάμεις αυτές της ελευθερίας την ευθύνη για να μεταλλάξουν το πολιτικό σύστημα και από πολιταρχία να γίνει αυτό το νομικό πλάσμα που έδινε μία μικρή αρμοδιότητα νομιμοποίησης του πολιτικού προσωπικού και στην κοινωνία. Ο ελληνικός κόσμος δεν γέννησε την ταυτοτική του συλλογικότητα ούτε στον 19ο, ούτε όπως θα μας έλεγαν οι διάφοροι κρατικοί διανοούμενοι, ξένοι και ντόπιοι, μετά το κράτος και από το κράτος. Έχουμε μία τρομακτική σημασία ως προς τις συνέπειες αλλά και για την γνωσιολογία μας μετάβαση από το έθνος κοσμοσύστημα στο έθνος κράτος. Δεν γεννιέται το έθνος για πρώτη φορά, μεταλλάσσεται. Σε τι μεταλλάσσεται? Κυρίως όχι ως προς το πολιτισμικό του μέρος, αλλά ως προς το πολιτικό του διακύβευμα. Πώς θα εκφραστεί πολιτικά. Έως τότε, ακόμα και στον 18ο και στον 19ο αιώνα, είναι το έθνος κοσμοσύστημα και με πολιτιακό μέρος την κοσμόπολη, την κοσμοπολιτεία. Αυτό μας λέει ο ίδιος ο Ρήγας και όλοι οι άλλοι. Ενώ στη συνέχεια
η πολιτική έκφραση του έθνους θα γίνει όπως γίνεται με τις ολότητες της μεγάλης κλίμακας, δηλαδή ως κράτος έθνος. Ποια είναι η διαφορά? Ότι το ένα, το έθνος κοσμοσύστημα, η οικουμενική κοσμόπολη ενσωμάτωνε όλο το κεκτημένο των ελευθεριών ατομικής, κοινωνικής, πολιτικής, εθνικής και της πολυσυνίας του έθνους επίσης, που εκφραζόταν στο εσωτερικό του πολιτικά, ενώ στο έθνος κράτος, στο οποίο εκλήθημε να οπισθοδρομήσουμε, δεν υπάρχει καμία άλλη εσωτερική ελευθερία παρά μόνο η ατομική, και αυτή περιορισμένη, και η εθνική, που δεν μας ανήκει. Ανήκει στο κράτος, δηλαδή στο έθνος του κράτους και όχι στο έθνος της κοινωνίας. Αυτό που διακυβεύεται λοιπόν σήμερα είναι η επάνωδος σε αυτό που αποτέλεσε ιδιοποιώ γνώρισμα του ελληνισμού, δηλαδή στην ανασύνταξή του μέσα στην πολιτεία με όρους κοινωνικής και πολιτικής ελευθερίας. Αυτό θα ανασυντάξει και τις σχέσεις του με το κράτος, με το πολιτικό προσωπικό, την κομματοκρατία σήμερα και βεβαίως εδώ θα συναντηθούν, αν μπορεί να διακινδυνεύσει κανείς μια πρόβλεψη, η ελληνική κοινωνία με τις ευρωπαϊκές κοινωνίες που θα συναντήσουν σε λίγο το ίδιο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Κυριακέζη. Νομίζω ότι ο χωρισμός που κάνει για τη σχέση του έθνους ως κοσμοσύστημα με το σύγχρονο έθνος κράτος δίνει αφορμή σε προβληματισμούς και σκέψεις που μπορούν να αναπτυχθούν στη συνέχεια. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα αυτών των συζητήσεων είναι νομίζω η άγνοια ή και η διαστρέβλωση των πηγών. Γι' αυτό ο ρόλος της ιστορίας είναι εξαιρετικός πέρα τον ρόλο της φιλοσοφίας, της πολιτικής και της κοινωνιολογίας στο να προσεγγίσουμε αυτά τα ζητήματα. Διότι αυτά μπορεί να ακούγονται λίγο θεωρητικά, για να έχουν όμως βάση και για να στηριχθούν με επιχειρήματα στις συζητήσεις που γίνονται σήμερα, τις τόσο έντονες συζητήσεις για το έθνος, η ιστορία νομίζω ότι τελικά έχει τον πρώτο λόγο. Ο κύριος Μαρφακίδης μπορεί να πιστεύω να με εισαγάγει σε αυτή τη λογική, αναφερόμενος και στη σχέση της εθνογένεσης τόσο στη Δύση όσο και στην Ελλάδα, με την αναφορά στις πηγές που διαμόρφωσαν τα σύγχρονα εθνικά κράτη. Αλλά πέρα από αυτή την παρατήρηση που κάνω εγώ, αν υπάρχει κάποια παρατήρηση και σε όσα ακούστηκαν προηγουμένως. Καλησπέρα σας. Η παρέμβασή μου έχει άμεση σχέση με ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται στο Κέντρο Ερευνών και Κοινωνικών Σπουδών της Γρανάδας και ονομάζεται Βάση Δεδομένων για των Ισπανικών Πηγών για το Βυζάντιο και την Νεότερη Ελλάδα. Οι πηγές αυτές, τα κείμενα, χωρίζονται σε τρεις περιόδους. Η πρώτη είναι η Βυζαντινή, η Στεροβυζαντινή. Η δεύτερη είναι η πρώτη αιώνα της Τουρκοκρατίας και η τρίτη είναι τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας και ο οριενταλισμός που κατευθύνει τους Ισπανούς περιηγητές προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν θα αναφερθώ καν στο τρίτο μέρος, διότι νομίζω ότι ήδη το θέμα της εθνογένεσης ή της εθνικής συνείδησης έχει πάρει άλλο δρόμο. Και θα περιοριστώ κυρίως στο δεύτερο, που είναι τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας, με μια αναφορά στον Ύστερο Μεσαίωνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια σειρά από κοινά και επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά, τα οποία προκύπτουν από τις πηγές μας, που είναι χρονικά, ταξίδια, πρεσβείες, επίσημες αναφορές, περιγραφές συγκεκριμένων γεγονότων, δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, προσκυνητές, λογοτεχνικά κείμενα, ακόμη και είναι. Μέσα από αυτά βλέπουμε ότι προκύπτουν κάποια χαρακτηριστικά, γενικά χαρακτηριστικά, όπως ο διαχωρισμός μεταξύ των χριστιανών της Δύσης, Καταλανοί, Φράγκοι, Άγγλοι, Ιωνικοί κτλ., αλλά και της Ανατολής, που αν και χαρακτηρίζονται με τον γενικό όρο σχηματική, και απαξιωτικό, όμως πάντα γίνεται ένας διαφορισμός μεταξύ των χριστιανών της Ανατολής, των σχηματικών δηλαδή. Δεν τους συγχαίουν, διακρίνουν ξεκάθαρα μεταξύ των Ελλήνων, Βουλγάρων, Σέρβων, Αρμενίων, Γεωργιανών.
ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας αποκαλείται Αυτοκράτορας των Ελλήνων, οι περιοχές που κατοικούνται από Έλληνες παίρνουν ονομασία Ρωμανία κλπ. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρόκειται για αναφορές που είναι γνωστές, δεν είναι κάτι καινούργιο, γιατί τις βλέπουμε και στις δυτικές πηγές. Όμως πιο ενδιαφέρον είναι το θέμα των πρώτων χρόνων της τουρκοκρατίας, όπου βλέπουμε κείμενα κάπως διαφορετικά, βλέπουμε χρονικά που αναφέρονται στον ελλαδικό χώρο, ιστορίες πλέον, η ιστορία αρχίζει και διαχωρίζεται από τα χρονικά, αλληλογραφία, δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, πολύ σημαντικά, ταξίδια πάλι πρεσβείες, αναφορές, επίσημες, προσκυνητές και λογοτεχνικά κείμενα που είναι πολύ σημαντικά, αν ενδιαφέρεται κανείς θα μπορούσα να αναλάβει προς αυτά, αλλά και επιτορικά και πολιτικά κείμενα. Τα χαρακτηριστικά σε αυτή την περίοδο είναι ότι ο τουρκικός κίνδυνος τρομοκρατεί πλέον την Δυτική Ευρώπη, η Ισπανία μετατρέπεται σε υπερδύναμη, τη μοναδική ίσως ή τη σημαντικότερη, η οποία μπορεί να πράξει την εξάπλωση των Οθωμανών. Και αυτό βάζει τις βάσεις ώστε να αναπτυχθεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον εχθρό. Όλες οι υπερδυνάμεις το πρώτο που θέλουν να γνωρίσουν πως είναι ο εχθρός. Γι' αυτό και υποστέλλονται πολλοί κατάσκοποι με μορφή του περιηγητή, οι οποίοι όταν επιστρέφουν δίνουν τις επίσημες αναφορές στο στέμα το ισπανικό, των Αυσβούργων. Και μετά, διάφοροι από αυτούς εκδίδουν επίσης κείμενα υπό μορφή περιηγητικών κειμένων. Είναι κείμενα πολύ σημαντικά γιατί περιγράφουν όχι μόνο τους Τούρκους ως κυρίαρχο λαό, αλλά και τους υπόλοιπους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εκεί βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται μια συσχέτιση των αρχαίων Ελλήνων με τους σύγχρονους, δηλαδή η επισκόπηση του ελληνισμού, ας το πούμε έτσι, έχει μια διαφορετική μορφή. Οι χριστιανοί της Ανατολής, αν και τις περισσότερες φορές συγχαίρονται με τους Έλληνες, όμως αντιμετωπίζονται με συμπάθεια και βλέπουμε ότι η Δύση να θεωρεί καθήκον της να τους απελευθερώσει. Εξακολουθεί όμως, και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το πιο σημαντικό, ο διαχωρισμός μεταξύ των χριστιανικών λαών της Ανατολής, δηλαδή Ελλήνων, Βουλγάρων, Σέρβων, δεν μένουν όλοι κάτω από την ομπρέλα της ονομασίας Ρωμιός. Επίσης, βλέπουμε ότι υπάρχουν και ορισμένα κείμενα που δείχνουν ότι υπάρχει μια αυτογνωσία των Ελλήνων την περίοδο αυτή και μιλάω, αναφέρομαι, κυρίως τις αρχές του 17ου αιώνα. Για να μην μακρηγορώ, θα κλείσω λέγοντας ότι τα κύρια χαρακτηριστικά που θα ήθελα να επισημάνουμε, επαναλαμβάνοντας, είναι το ότι οι δυτικοί, τους Έλληνες, τους βλέπουν διαχρονικά, τους ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους ορθόδοξους λαούς και βλέπουν ότι οι ίδιοι Έλληνες έχουν μια συνείδηση εθνική, δεν θα έλεγα εθνική, αλλά πάση περιπτώσει έχουν μια επίγνωση του τι ήταν στο παρελθόν και πώς βρίσκονται στην ευκαιρία κατάσταση που βρίσκονται την περίοδο αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μαρκαρτίδη. Συνέχεια κάνει την εισήγηση του κύριο Βάτη Χατζηβασιλείου, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που πέρα από τα θεωρητικά που σίγουρα θα έχει να μας ομίσει για το έθνος, για το εθνικό φαινόμενο, θα έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε τώρα ή στη συνέχεια να μας πει και για τις έντονες αντιθέσεις που υπάρχουν σήμερα στην ιστοριογραφία για ζητήματα τα οποία προκύπτουν από τις πηγές ή κατά πόσον η ιδεολογία τελικά επικαθορίζει την ιστορική συζήτηση. Ακούμε τον κύριο Χατζηβασιλείου. Ευχαριστώ πολύ.
Βέβαια, οι ιστορικοί πάντα διαφωνούν μεταξύ τους, είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είναι η ιδεολογία που φέρνει... Δηλαδή, φοβάμαι ότι δεν είναι μόνο η ιδεολογία και θα προσπαθήσω ίσως πολύ απαλά να πιάσω και αυτό το κομμάτι. Εγώ πάντως από την πλευρά μου πρέπει να ομολογήσω ότι εδώ ήρθα σήμερα για να σας μιλήσω για ένα πρόβλημα που έχω. Έχω ειδικευθεί, αν θέλετε, στην περίοδο, το λέω σχηματικά, από την κορύφωση της βιομηχανικής επανάστασης. Αυτό είναι το ερευνητικό μου παιδί, από το 1880 μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα, με κύρια βέβαια έμφαση στη μεταπολεμική εποχή. Αυτό το έχουν κάνει πάρα πολλοί άνθρωποι στη δικιά μου γενιά. Είναι η μόδα μας, είναι το πεδίο στο οποίο βλέπετε πάρα πολλούς ανθρώπους να κάνουν τακτορικά, να γράφουν βιβλία ακόμα και σήμερα. Ωστόσο, αυτό που με απασχολεί ιδιαίτερα όταν γίνεται συζήτηση για το έθνος, έθνος και ιστορία, ελληνισμός κτλ. Είναι, θα έλεγα, η υπογενέστερη περίπτωση. Δηλαδή, η εποχή της γέννησης του νέου ελληνισμού. Αυτή η εποχή, βέβαια, ο Σβορώνος λέει, φανταστείτε από τον 10ο αιώνα, το βρίσκω λίγο υπερβολικό, ας πούμε από τον 13ο μέχρι τον 18ο αιώνα. Αυτή είναι, φανταστείτε, 500 χρόνια. Πολύ μεγαλύτερη περίοδος από την εποχή που ακολουθεί, 19ος και 20ος, δηλαδή τη δική μας περίοδο. Υπάρχει ένα ζητηματάκι εδώ πέρα που εμφανίζεται ίσως πιο έντονα στους ανθρώπους της δικής μου γενιάς που έχουμε ειδικευθεί περισσότερο στον, ειδικότερο στον 19ο, πιο πολύ στον 20ο αιώνα. Εμείς, αγαπητοί φίλοι, είμαστε λίγο ή πολύ ιστορικοί του έθνους κράτους. Αυτό καταλαβαίνουμε, αυτό μελετούμε. Αυτός είναι ο θεσμός ο οποίος αποτελεί ένα γενικευμένο αίτημα των λαών. Δεν μπορεί να μην έχεις εθνός κράτος, αν θες να κάνεις εθνός κράτος. Εξού και η αρχή των εθνοτήτων, η αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών από το 19ο αιώνα, για να φτάσουμε στην αποθέωση του φαινομένου στη μεταπολεμική εποχή, όταν πια έχουμε 220 σήμερα περίπου μέλη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, η ιστορία των προγενέστερων αυτών αιώνων στους οποίους αναφέρομαι, δεν είναι πολιτική ιστορία, δεν είναι ιστορία του εθνούς κράτους ακριβώς, δεν έχουμε τέτοιο θεσμό. Είναι ιστορία κοινωνική. Είναι, βέβαια, επιτρέψτε μου να πω, υπάρχουν σήμερα στο ευρύτερο περιβάλλον που έχουμε χαλαρώσει πάρα πολύ και τις ενοιολογήσεις μας και διεθνώς, υπάρχουν αναδυόμενες στάσεις που λένε ότι εμείς είμαστε πραγματική κοινωνική ιστορία, ψευδοκοινωνισμοί κατά τη γνώμη μου. Η ιστορία πάντως του ελληνισμού από το 13ο μέχρι το 18ο αιώνα είναι ιστορία, είναι κοινωνική ιστορία. Οι άνθρωποι που τον μελέτησαν είναι κατεξοχήν κοινωνική ιστορική από το Παπαρηγόπουλο. Μελετούσαν δηλαδή τοπικότητες, μελετούσαν κοινότητες, μελετούσαν θεσμούς οι οποίοι διέφεραν, γιατί διέφεραν και οι συνθήκες μέσα στην τουρκοκρατία ή μεταξύ τουρκοκρατίας και ανατοκρατίας, μελετούσαν επίσης ιδέες. Οι ιδέες αυτές είναι πάρα πολύ πλούσιες σε αυτήν την περίοδο. Το άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι πολλές φορές η δικιά μου γενιά ή οι συνάδελφοί μου του 19ου και του 20ου αιώνα αντιλαμβάνονται τις ανοιολογήσεις με την έννοια που αυτές παίρνουν στον 20ο αιώνα. Ενώ πολλές φορές η ίδια έννοια, λίγο πριν, μπορεί να έχει διαφορετική σημασία και οι έννοιες εξελίσσονται. Να δώσω ένα απλό παράδειγμα, αγαπητοί, γιατί ακούγεται ίσως λίγο ασαφές. Ομοσπονδία. Ο κύριος Μακρυδημήτρης είναι πιο ειδικός από μένα. Ομοσπονδία. Χρησιμοποιείται ο όρος ήδη για τις Ηνωμένες Πολιτείες από τα τέλη του 18ου αιώνα. Μα οι Ηνωμένες Πολιτείες των τελών του 18ου αιώνα δεν είναι ομοσπονδία σαν αυτό που λέμε σήμερα, είναι ανεξάρτητα κράτη. Και πότε ορίζεται πραγματικά η έννοια της Ομοσπονδίας? Το 1865, όταν ο Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος καθορίζει ότι από την Ομοσπονδία δεν μπορείς να αποσχιστείς. Η ίδια η έννοια δηλαδή μεταξελίσσεται. Ερώτημα, μήπως μεταξελίσσεται και σήμερα, όπου στη Βοσνία έχουμε μια Ομοσπονδία μόνο για τα μάτια και στην πραγματικότητα διαλύεται και εθνοκαθάρεται η περιοχή μέσα στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας, όπως βρισκόμαστε μπροστά στη γέννηση ενός νέου φαινομένου. Δεν υπάρχει σταθερότητα, δεν υπάρχει στατικότητα δηλαδή σε αυτή την υπόθεση. Αυτό το ζήτημα εμένα με απασχολεί πάρα πολύ όταν μιλάμε για έθνος και ιστορία, διότι όταν μιλάμε για αυτές τις περιόδους, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να πω, έχω προσπαθήσει να διαβάσω, αλλά αισθάνομαι πολλές φορές εξαιρετικά ανυπαρκής. Είναι πολύ μεγάλη η δουλειά που έχει γίνει
και που θα πρέπει ενδεχομένως να γίνει κι άλλο για την περίοδο αυτή. Και την οποία λίγο πολύ η μόδα της δικής μου εποχής, της δικής μου γενιάς, λίγο πολύ την αγνοεί. Όταν διαβάζω δηλαδή τη δουλειά του Γιάννη του Χασιώτη από τη Θεσσαλονίκη, της κυρίας Κατσιαρδή από την Αθήνα, πραγματικά αισθάνομαι εξαιρετικά άβολα. Αισθάνομαι ότι είναι ένα σύμπαν ολόκληρο στο οποίο δεν έχουμε πρόσβαση. Και δεν έχουμε πρόσβαση ίσως επειδή και η ιστορική είναι τόσο μεγάλη, δεν προλαβαίνουμε να διδαχθούμε στο σχολείο, ακόμη και στο πανεπιστήμιο θα μπορούσαμε. Αυτό το αισθάνθηκα πάρα πολύ έντονα όταν διαβάζοντας, ξέρετε, πολλές φορές η ένταση του αισθήματός σου έρχεται σε μια άσχετη στιγμή. Διαβάζοντας για το τελευταίο βιβλίο που είχα κάνει, για την πολιτική ιστορία της Ελλάδας, πέφτει στα χέρια μου και πρέπει να το διαβάσω ένα από τα βιβλία του Κωνσταντίνου Τσάντσου, που δεν είναι ένα κλασικό φιλοσοφικό δοκίμιο, δεν είναι ένα επιστημονικό έργο, δεν είναι ένα πολιτικό δοκίμιο ακριβώς, είναι κάτι μεταξύ μυθιστορήματος και όλων αυτών, είναι οι διάλογοι στο μοναστήρι. Και εκεί πέρα υπάρχει ένα υπόβαθρο μέσα. Ο άνθρωπος μιλάει, τα παίρνει ως αυτονόητα για πράγματα τα οποία εγώ τα διαβάζω και με πιάνει απελπισία. Και λέω, κάτσε τώρα, τι ξέρω εγώ για να μιλήσω για αυτές τις περιπτώσεις. Το ίδιο πράγμα σε πιάνει όταν διαβάζεις το «Γεννήθηκα στα 1402 του Κανελόπουλου». Δεν μιλώ για επιστημονικά έργα ιστορίας, μιλώ για άλλου τύπου αναγνώσματα. Είναι δυστυχώς αλήθεια ότι αυτό το πράγμα οι δικές μας γενιές τείνουν να το χάσουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο κίνδυνο. Να μιλάμε δηλαδή για μια τόσο περίπλοκη, τόσο μεγάλη περίοδο, τόσο πλούσια, με τους απλουστευμένους όρους του 20ου αιώνα, δηλαδή να έρθει να επικαλύψει η αντίληψη του έθνους κράτους την αντίληψη της προγενέστερης περίοδου, όπου αναζητείται η ταυτότητα με άλλους όρους, γιατί δεν υπάρχει ακόμα ο σύγχρονος όρος του έθνους κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο, επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχουν δύο μεγάλα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται διεθνώς. Και είναι μεγάλα τα προβλήματα, είναι δομικά. Το πρώτο πρόβλημα είναι η τεράστια εξειδίκευση που εμφανίζεται πλέον στους ιστορικούς. Είναι απίθανη η εξειδίκευση. Στην ελληνική έκδοση, ξέρετε, του νόμου του Μέρφη, αναφέρεται ότι ειδικός είναι αυτός που γνωρίζει όλο και περισσότερα πράγματα για όλο και λιγότερα θέματα. Είναι τόσο μεγάλη η εξειδίκευση που είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει κανείς την εποπτεία που χρειάζεται για να μιλήσει για τέτοιες ιστορικές συνέχειες, όχι μόνο το ελληνικό έθνος και των ξένων ακόμα. Δηλαδή, αυτό που εννοώ είναι, θα σας δώσω πάλι ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν στην Αγγλία πριν από κάποια στιγμή, ήταν σε κάποιοι συνάδελφοι σε ένα πανεπιστήμιο, θέλαν να επιλέξουν έναν καθηγητή ο οποίος να τους διδάσκει η ιστορία του 20ου αιώνα. Έτσι. Και φαινόταν ότι ο επικρατέστερος, γιατί γινόταν δοκιμαστικά μαθήματα για να δούνε να επιλέξουν, ο επικρατέστερος ήταν πράγματι πολύ καλός, είχε μεταδοτικότητα κτλ. Είχε αρκετό έργο. Το έργο του ήταν μόνο για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μόνο για μια πτυχή του, δηλαδή για τη διαβίωση στα στρατόπεδα συγκέντρωση. Τέτοια εξειδίκευση. Αυτός ο άνθρωπος θα διδάξει τον 20ο αιώνα. Εντάξει, όταν θα χρειαστεί να συζητήσει κάποια στιγμή ζητήματα που αφορούν την πρώην νεότερη ιστορία, εξαρτάται μετά από την συνείδησή του. Καταλάβατε, δεν εξαρτάται από το έργο του. Δεν απαιτείται από το έργο του. Αντίθετα, απαιτείται να είναι όλο και πιο στενό το περιβάλλον στο οποίο κινείται, γιατί εκεί πέρα μπορεί να κάνει την καινούργια ανακάλυψη. Αυτό είναι το ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι δομικό πρόβλημα. Το αντιμετωπίζει όλη η γενιά μας. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να ισχύει αυτό που ίσχυε και παλιότερα, ότι το να ανοίξεις τους οριζοντές σου και το ερευνητικό σου έργο είναι δείγμα ωριμότητας. Το να ξεκινήσεις από τον 20ο αιώνα και να πας πίσω είναι δείγμα ωριμότητας. Δεν είναι δείγμα ωριμότητας να πας μπροστά, στον 21ο να μελετήσεις. Το δεύτερο πρόβλημα, αγαπητοί φίλοι, και με αυτό θα τελειώσω γιατί νομίζω ότι το παράκανα, είναι το πρόβλημα. Τώρα εδώ πέρα. Το πρόβλημα της αγραμματοσύνης. Αγραμματοσύνης. Θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για αυτή την περίοδο, για φανταστείτε, την ιστορική πορεία του νέου ελληνισμού, 13ος αιώνας με 21ο, και όταν μιλάμε για τόσο ρευστές καταστάσεις, τέτοια πλαίσια που πρέπει να μπορείς να τα καταλάβεις, τις ενοιολογήσεις και τις διαφοροποιήσεις τους, την τοπικότητα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι δημιουργικός παράγοντας αυτή τη διαδικασία, την εθνοποιητική, όλα αυτά τα πράγματα απαιτούν πάρα πολύ δουλειά.
πρέπει να σκοτωθείς στο διάβασμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Υπάρχει όμως δυστυχώς, και αυτό είναι διεθνές, υπάρχει και η άλλη τάση. Υπάρχει η τάση όπου μπορώ αντί να κάθομαι και να τρέχω από τη μια βιβλιοθήκη στην άλλη, από το ένα αρχείο στο άλλο, να κάθομαι στην πολυθρόνα μου, αφορέσω και την ρόμπα μου, να πάρω και το βισκάκι μου και να στοχάζομαι μεγαλοφόνος για τη φύση του σύμπαντος. Αν το κάνω αυτό το πράγμα, τότε αυτοί που ξέρουν θα μου δημιουργούν μεγάλο κόμπλεξ. Έτσι δεν είναι? Δεν θα μπορώ να αποδεχθώ έναν διάλογο εκεί, γιατί θα το χάσω. Και έτσι θα στραφώ και προς πολιτικές ορθότητες, προς παιχνιδίσματα με τις πολιτικές αντανακλάσεις των ενιών σήμερα κτλ. Κτλ. Το φαινόμενο είναι διεθνές. Είναι πια, δεν απαιτείται να γνωρίζεις σε βάθος. Δεν είναι δικό μας. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Με τους όρους αυτούς πρέπει να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για έθνος και για ιστορία, επειδή είμαστε μια μικρή χώρα, οι κοινότητες μας, οι πνευματικές, είναι μικρές σχετικά. Το πρόβλημα αυτό που σας είπα, είτε της μεγάλης εξειδίκευσης, είτε της, ακόμη και της, αν θέλετε, κάπως πιο ανεύθυνης αντίληψης της ιστορίας, μπορεί να υπάρχει στην Αμερική, στην Αγγλία, αλλά εκεί οι ακαδημαϊκές κοινότητες είναι τεράστιες. Οι πνευματικές κοινότητες είναι τεράστιες. Δεν θα χαθεί η επιστήμη τους. Εμείς είμαστε μικροί. Πρέπει επομένως ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε είναι να ενισχύσουμε την αντίληψη της επιστημονικής ιστορίας και να προστατέψουμε και την διδασκαλία της στο σχολείο με επιστημονικούς όρους. Δεν θέλω να ανοίξω τώρα ένα ολόκληρο κεφάλαιο πάλι, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να μπορούμε να εξακτηνώσουμε έναν βασικό σκελετό, ορισμένα βασικά πράγματα, τα οποία οφείλει να γνωρίζει ο κάθε Έλληνας. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό αυτό. Είναι αδύνατο να συζητήσεις προφανώς για την εθνογένεση των Ελλήνων αν δεν ξέρεις πότε έγινε η Εθνική Επανάσταση. Πρέπει να γνωρίζεις βασικά πράγματα ως πολίτης. Αυτό το πράγμα είναι στοιχείο της ταυτότητάς σου, όχι ως Έλληνα μόνο, αλλά ως πολίτη μέσα σε μια δημοκρατία. Αν τη θέλουμε τη δημοκρατία δηλαδή, πρέπει να κάνουμε και αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να βρω άλλο τρόπο από την αιμονή και την έμφαση στην επιστημονικότητα. Κατά τα άλλα, ο μόνος άλλος τρόπος για να μιλήσεις για το έθνος και την ιστορία είναι να κάτσεις κάτω να διαβάσεις, να προσέξεις, να μετρήσεις τα λόγια σου. Κάτι για το οποίο, όπως σας είπα, όποτε το κάνω, έρχομαι σε δύσκολη θέση, γιατί έχω πάντοτε την αίσθηση ότι για αυτήν την κρίσιμη περίοδο εγώ ο ίδιος δεν γνωρίζω αρκετά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Όντως, νομίζω ότι η εξειδίκευση και η γραμματοσύνη, αυτά τα δύο σύγχρονα δεινά, έχουν δημιουργήσει πολλά από τα φαινόμενα που ζούμε όλοι. Πριν προχωρήσουμε στις συζητήσεις και τις ερωτήσεις, αν υπάρχει κάποιος από τους ομιλητές που θέλει να δευτερολογήσει σε κάποια από τα ζητήματα που ήδη έχουν τεθεί, να πάρει το λόγο και μετά ξεκινάμε τις συζητήσεις. Εγώ θα ήθελα, γιατί θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε ο κ. Χατζηβασιλείου, διότι θα επισημάνω ότι έθεσε το ζήτημα του προβλήματος της νεοτελικότητας, γιατί δεν αντιλαμβάνεται ούτε τα σύγχρονα από την ιστορία, αλλά φοβάμαι ότι στοχάστηκε με τον ίδιο τρόπο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το παρελθόν και δεν συγκροτεί το παρόν. Δεν γεννιέται ο ελληνικός κόσμος, ούτε το ελληνικό έθνος τον 13ο, ούτε τον 19ο αιώνα. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε μία, δεν θα το πω θεωρία, αλλά γνωσιολογία του έθνους, ανεξαρτήτως του πώς αποκαλείται. Εγώ υποστηρίζω ότι στο μέτρο που είναι ταυτότητα, άρα που μιλάμε για έθνος, συλλογική ταυτότητα, υπάρχει εκεί που υπάρχει η ελευθερία, οι κοινωνίες με ελευθερία. Αν συμφωνήσουμε λοιπόν ότι ο ελληνικός κόσμος συγκροτείται σε κοινωνίες με ελευθερία, είναι δεδομένο ότι έχει συλλογική ταυτότητα. Αυτό πηγαίνει αντίθετα με την απλή λογική που μπορεί να αντλήσει κανείς από τις αναγνώσεις των κειμένων. Μα από πού πήραμε σήμερα την έννοια του έθνους? Από τον Ηρόδοτο. Από πού την σκέφτηκαν και την διαμόρφωσαν όταν άρχισε να συνειδητοποιείται η έννοια της ταυτότητας στον νεότερο κόσμο?
στην αναγέννηση. Από τα ελληνικά γράμματα, την ελληνική γραμματεία. Ποια είναι η διαφορά? Ότι σήμερα η επιστήμη γράφεται με τον τρόπο που μπορεί να γράψει κανείς ή να ορίσει την έννοια άνθρωπος καθήμενος μπροστά στον καθρέφτη. Εάν, τι κάνει η νεότερη επιστήμη για όλες τις έννοιες? Κάθεται όπως ο άνθρωπος, εγώ αν καθίσω μπροστά στον καθρέφτη και πω άνθρωπος είναι αυτός και περιγράψω τον εαυτό μου. Άρα λοιπόν άνθρωποι είναι όσοι μοιάζουν με μένα και επομένως λιγότεροι άνθρωποι ή καθόλου είναι εκείνοι που μου μοιάζουν πολύ λίγο. Αυτό κάνει. Προβάλλει το παρόν και διαμορφώνει με βάση αυτό καθολικές έννοιες. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στην επιστήμη. Αυτή είναι. Δεν είναι η μικρή ιστορία. Είναι η μονομέρεια. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί δεν έχει καθολικές δυνατότητες γνωσιολογικές. Κάνει μικροϊστορία, όπως μας λέει ο Πολύβιος. Δεν κάνει καθολική ιστορία. Η ιστορία, ως ο χρόνος της ιστορίας, δεν είναι ο χρόνος της ιστορικής διαδρομής του ανθρώπου. Εγώ τον αποκαλώ κοσμοσυστημικό χρόνο. Έχει να κάνει με το είδος των κοινωνιών που συγκροτούν ολότητες. Αν λοιπόν θελήσουμε να δούμε τα πράγματα, πρέπει να σταθούμε σε δύο μεγάλα γεγονότα. Το πρώτο, ότι η πολιτισμική αναφορά του έθνους, όπως και να αποκαλείται στην ιστορική διαδρομή, δεν σταματάει ποτέ στον ελληνικό κόσμο. Υπάρχει ένα κενό που πρέπει να διαρωτηθούμε μόνο εάν αλλάζει ταυτότητα για να επανέλθει, που είναι η περίοδος ανάμεσα στον 7ο και στο 9ο αιώνα, το Βυζαντινό ουσιαστικά. Είναι λάθος να νομίσουμε και εκεί ότι υπάρχει αυτό το γεγονός. Υπάρχει ένας εμφύλιος. Και στον εμφύλιο, τον εσωτερικό εμφύλιο του ελληνισμού που έχει να κάνει με το θρησκευτικό γεγονός, είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι πρωταγωνιστές του δεν αναφέρονται στον γενικό πατριωτισμό, στον γενικό συλλογικό, αλλά στο επιμέρους. Σε κανέναν εμφύλιο δεν θα δούμε να σηκώνει κανείς το λάβαρο του έθνους. Τον επιμέρους πατριωτισμό το λάβαρο σηκώνει. Γι' αυτό λοιπόν δεν βρίσκουμε πηγές. Βρίσκουμε! Αλλά δεν βρίσκουμε τις πηγές που θέλουμε για να δώσουμε, να κάνουμε τις προβολές του τώρα στο παρελθόν. Αυτό που συμβαίνει από τον 10ο αιώνα, τον 9ο και τον 10ο αιώνα και όχι από τον 11ο, τον 12ο και τον 13ο στον ελληνικό κόσμο του Βυζαντίου είναι να τελειώνει ο εσωτερικός εμφύλιος και συγχρόνως συναντιέται με τη βαρβαρότητα η οποία επιτίθεται εναντίον του ελληνικού κόσμου και βρίσκεται σε πολιτική αδυναμία ήδη από αυτή την περίοδο. Και γι' αυτό αναζητείται μια ταυτότητα η οποία θα αναγωμωθεί με το ιστορικό παρελθόν και θα ξεχάσει τους εμφυλίους. Αλλά δεν προτείνει ένα πολιτικό διακύβευμα που έχει να κάνει με το κράτος έθνος. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε γιατί η έννοια του έθνους κράτους γεννιέται και όχι η έννοια του έθνους τον 18ο-19ο αιώνα, θα πρέπει να ξέρουμε τι αλλάζει. Αλλάζει η κλίμακα από αυτό που είναι ο ανθρωποκεντρισμός στη μικρή κλίμακα που έχει ως θεμελιώδη κοινωνία την πόλη και που το συναντάμε και στην τουρκοκρατία στα κάτι μας, μεταβαίνουμε στη μεγάλη κλίμακα του κράτους του εδαφικού. Και εκεί αναζητείται η νέα ταυτότητα, δηλαδή ο εγκλισμός, ο πολιτικός εγκλισμός του σύνολου έθνους σε ένα κράτος. Αυτό είναι το καινούριο. Διότι το καινούριο είναι η μετάλλαξη της κλίμακας. Εάν διαβάσετε τον Πολύβιο, θα δείτε ότι ακόμα και αυτή την περίοδο η έννοια της ελευθερίας των Ελλήνων που έρχεται σε κάθε σελίδα του μπροστά στο ρωμαϊκό κίνδυνο δεν έχει να κάνει με ένα κράτος συλλογικό των Ελλήνων, αλλά με την ελευθερία των πόλεων και με συνέργειες των πόλεων εναντίον των Ρωμαίων, όπως έγινε και με τους Περσικούς κλπ. Από τον 19ο-10ο αιώνα όμως έχουμε αυτό το καινούργιο φαινόμενο ότι η πόλη, η Μητρόπολη πόλη, σε προκειμένου η βασιλεύουσα η Κωνσταντινούπολη, συμβολίζει το συνολικό διακύβευμα του ελληνισμού. Υπάρχει ο επιμέρους πατριωτισμός των πόλεων και ο συνολικός που εκφράζεται γι' αυτό. Γι' αυτό και πέφτει ολόκληρο το Βυζάντιο και δεν υπάρχει θρήνος. Υπάρχει θρήνος για την πόλη. Γιατί η πόλη συμβολίζει την άρρωση. Όχι το σύνολο. Η πόλη είχε μείνει η σκιά του ελληνικού κόσμου.
όμως αυτή συμβόλησε πια την ελληνική, το ελληνικό όλον. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε. Άλλο πράγμα του πώς πολιτικά εκφράζεται η ελευθερία που ενσαρκώνει η έννοια της εθνικής συλλογικότητας και άλλο πράγμα εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει έθνος ή αν εκφράζεται ως κοσμοσύστημα, ως συνέργεια πόλεων με κέντρο ή χωρίς κέντρο ή ως κράτος έθνος. Άρα μας λείπει τι, το καθολικό διακύβευμα μιας γνωσιολογίας, την οποία επειδή δεν συλλαμβάνουμε, προσπαθούμε μέσα από το αντικατόπτρισμα του εαυτού μας να δώσουμε έννοιες ή να παραφθείουμε τις έννοιες και τις πραγματικότητες της ιστορίας του παρόντος. Νομίζω μπήκαμε ήδη στο μεγάλο ζήτημα της διαχρονικότητας του ελληνισμού και τη σύνδεση του έθνους με την πολιτική ελευθερία και με, το σύγχρονο, με τη σύγχρονη μορφή του εθνικού κράτους. Ήδη οι συγητές θα έχουν πολλά να πούν, ο κ. Χατζηβασιλείου και μετά ο κ. Ζιάχης. Απλώς χαίρομαι, μου δίνει την ευκαιρία, αν δεν έγινε αντιληπτός, γιατί δεν διαφωνώ με τον κ. Παπαγιώργη, αν δεν έγινε αντιληπτός να διευκρινίσω κάτι. Εγώ δεν είπα ότι το ελληνικό έθνος γεννήθηκε το 13ο. Είπα ότι ο νέος ελληνισμός, ο νέος ελληνισμός, χωρίς... Διαφωνώ. Ο νέος ελληνισμός γεννιέται με το κράτος έθνος. Τότε αλλάζει το πολιτικό πρόταγμα του έθνους. Μέχρι τότε, αν διαβάσετε το Ρίγα, θα δείτε ότι το ιδεώδες του Ρίγα είναι το πρόταγμα της κοσμόπολης και όχι του κράτους έθνους. Οι όροι μπορεί να είναι εδώ, δηλαδή υπάρχει ο όρος νέος ελληνισμός, υπάρχει το νεότερος το οποίο μπορεί να έχει αυτή την έννοια, υπάρχει το σύγχρονος, νεότερος πολλές φορές λέμε από το 1830, δηλαδή την εποχή του έθνους κράτους. Αυτό που εννοούμε, εν πάση περιπτώσει, εννοούμε τη διαδικασία της δημιουργίας πια του ελληνισμού των μεταβυζαντινών χρόνων, αν αυτό είναι ίσως λίγο πιο αποδεκτό. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι και στη διεθνή επιστήμη, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα, όπως πάντοτε, έχουμε δώσει έμφαση κυρίως στις λεγόμενες μοντερνιστικές θεωρίες, τις απόψεις δηλαδή που λένε ότι το έθνος γεννιέται από το κράτος, είναι κατασκεύασμα του κράτους, διεθνώς δεν είναι αυτή η επικράτουσα αντίληψη. Δηλαδή διεθνώς στα ζητήματα αυτά θα έλεγα ότι η πιο μεγάλη ακτινοβολία έχει η σχολή, την περίφημη σχολή του Άντον Σμιθ. Δηλαδή αυτή η οποία μιλάει ακριβώς για τις ιστορικές συνέχειες των εθνικών κοινοτήτων. Οπότε υπ' αυτή την έννοια δεν θα ήθελα σε καμιά περίπτωση η αναφορά μου σε μια τέτοια διαδικασία από το 13ο αιώνα να εκλειφθεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο ως αμφισβήτηση της πολιτισμικής συνέχειας προς Θεού, της εθνικής συνέχειας. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ζιάκα, θέλω να κάνω την παρατήρηση για τον νέο ελληνισμό ότι συνήθως οι μεγάλες ιστορικές μεταλλαγές δηλώνονται από τη συνείδηση των φορέων που τις επιτελούν. Όταν έχουμε τον εχριστιανισμό του ελληνισμού, σίγουρα έχουμε μια δεύτερη περίοδο του ελληνισμού, όπου εκεί υποβαθμίζεται το ζήτημα της πολιτικής ελευθερίας και γι' αυτό στους 10 αιώνες του Βυζαντίου δεν μπορούμε να μιλούμε για πολιτική ελευθερία, αλλά το έθνος συνεχίζει να υπάρχει. Και τον 13ο αιώνα, ειδικά μετά την άλωση της πόλης από τους Σταυροφόρους, νομίζω ότι θα μπορούσε να σηματοδοθεί η τρίτη περίοδος, αυτό που ονομάζεται νέος ελληνισμός, γιατί για πρώτη φορά δηλώνεται ευθαρσός και στις πηγές από τους Έλληνες εκείνης εποχής η ελληνική τους αυτοσυνειδησία και αποκαθαίρεται, να το πω έτσι, ο όρος Έλλην από τις θρησκευτικές παραδηλώσεις που είχε για πάρα πολλούς αιώνες. Σίγουρα θα γίνει συζήτηση και γι' αυτό, αλλά να δώσω το λόγο στον κύριο Ζιάκα για όσα έχουν τεθεί. Εγώ ήθελα να σταθώ σε έναν απελπισμό που διατυπώθηκε ως προς το εάν μπορούμε πράγματι να γνωρίσουμε αυτό που περιγράφουμε με τη λέξη έθνος. Τίθεται καταρχήν το ερώτημα, μα γιατί να το γνωρίσουμε. Πιστεύουμε ότι ο σημερινός σκεπτόμενος έχει κανένα λόγο να θέλει να το γνωρίσει. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, μέσα στο συγκεκριμένο ιδεολογικό, επιστημολογικό πλαίσιο, πιστεύουμε ότι έχει καμία δυνατότητα να το γνωρίσει. Ένα τρίτο σημείο για να σας εντοπίσω αυτά τα οποία τα ερωτήματα τα δύο που έθεσα.
είναι το εξής. Εάν υποθέσετε ότι το έθνος είναι δομή παραδόσεων και δι υποκειμενοποιητικών παραδόσεων, όπως εκεί έχω καταλήξει εγώ, παραδείγματος χάρη, αλλά είμαι ο μόνος ο οποίος έχει καταλήξει αυτό. Αν σας το θέσω έτσι, θα σταματήσετε να σκέφτεστε αυτό το οποίο σας λέω. Γιατί? Γιατί δεν πιστεύετε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα που λέγεται παράδοση ενεργός ως δημιουργική δύναμη. Παράδοση δεν θα πει κάτι νεκρό πράγμα. Άρα τι μου λέει το σαλό. Επομένως, δηλαδή βλέπει κανείς ότι η ενοιολογική προσέγγιση στην πολυπλοκότητα αυτού του φαινομένου, πρώτον, δεν απαιτείται από τη σημερινή πραγματικότητα. Άρα να δημιουργήσει το συγκεκριμένο κίνητρο στον σκεπτόμενο. Δεύτερον, τα ενοιολογικά εργαλεία και οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις του υποτιθέμενου ενδιαφερόμενου, κάτι άλλο παρά τον βοηθούν στο να μπορέσει να κατανοήσει αυτό το ζήτημα. Αν δε τύχει και το ξεπεράσει αυτό και επιχειρήσει πράγματι την όποια άποψη, διαμορφώσει κ.ο.κ. να την υποστηρίξει, θα πέσουν και θα το φάνε λάχανα. Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι δίνω το γνωσιολογικό πλαίσιο των δυσκολιών και των αδυναμιών που υπάρχουν στο να κατανοήσουμε το ζήτημα. Η πολύ μεγάλη εξειδίκευση, όπως είπε προηγουμένως ο αξιότιμος ομιλητής, είναι ο βασικός αποπροσανατολισμός σήμερα από την προσέγγιση στο θέμα. Γιατί εδώ χρειάζεται ολική σκέψη, ολιστική, αν την πούμε εισαγόμενο ενδιολογικό τρόπο. Άρα, μόνο εάν ακούσουμε αυτό που είπε ο καθηγητής Χοντογιώργης, ότι η ελευθερία, δηλαδή αν αισθανθούμε ότι αυτό για το οποίο συζητούμε είναι η ελευθερία και μάλιστα αρχίζοντας από το προσωπικό επίπεδο, η ατομική μου ελευθερία είναι το διακύβευμα, τότε ενδεχομένως να δημιουργηθεί ένα κίνητρο και μια κατεύθυνση, ένας προσανατολισμός ως προς την κατανόηση και σύλληψη, χώνεμα αυτού του πράγματος. Αλλιώς δεν νομίζω ότι παράγεται κάτι ή ότι μπορεί να παραχθεί κάτι. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζιάκη. Θα ήθελα να θέσω τη συζήτηση, πέρα από όσα είπαμε, από τη στιγμή που... Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο βασικός παράγοντας, το βασικό στοιχείο για την έναρξη της διαδικασίας της εθνογέννησης των νεοτέρων Ελλήνων είναι η απόρριψη του βιολογικού παράγοντα και η υιοθέτηση του πολιτισμικού, δηλαδή της γλώσσας, της τέχνης, του κράτους, εμείς του κράτους. Και γι' αυτό πρέπει να αναφέρουμε στην προϊστορία ακόμη. Δηλαδή, εγώ θα έρθω από την ελληνιστική περίοδο, όπου ήδη χάνονται οι ιδιαιτερότητες των Ελλήνων και επικρατεί ο όρος Έλληνα, ελληνισμός, μέχρι τότε δεν το χρησιμοποιούσαν εξάλλου. Πέρφου εδραιώνεται στη Ρώμη και στο Βυζάντιο με την επικράτηση του χριστιανισμού αυτή η δύναμη, η δυνατότητα της απομείωσης άλλων πληθυσμών και λαών αυξάνεται ακόμη περισσότερο και που συνεχίζεται και στην μεταβυζαντινή περίοδο. Πιστεύω ότι αυτό είναι ο άξονα στον οποίο πρέπει να κινηθούν οι ερευνητές και συγκεκριμένα στην ικανότητα των Ελλήνων, υποελληνισμού, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, ώστε να αφομοιώνουν τους λαούς με τους οποίους ήταν σε επαφή κατά τη διάρκεια των πολλών αιών της ιστορίας τους. Ευχαριστούμε τον κύριο Μορφακίδη. Θα ήθελα να βάλω στη συζήτηση και το ζήτημα του εθνικού κράτους, με το σκεπτικό ότι από τη στιγμή που φτάσαμε πλέον στο εθνικό κράτος, κατά πόσον η διάλυσή του ή η απίσχυρανσή του
δεν θα είχε μοιραίες συνέπειες για την ίδια πια την ουσία του έθνους. Συνέπειες ανάλογες της κατάρρευσης του αρχαίου κόσμου ή του Βυζαντίου. Αυτό είναι μια ερώτηση.